περιεχόμενο και την προσέγγιση που θα ήθελα να έχουν οι αναγνώστες σε κάποια θέματα που φύγουν. Βεβαίως, εκτός της ερωτικής ιστορίας, του εξωπραγματικού γεγονότος που συμβαίνει και περιπλέκει τα πράγματα, υπάρχουν κάποιοι πυλώνες σκέψης που αξίζει να αφιερωθεί λίγο χρόνο. Η ιστορία χαρακτηρίζεται όντως από μια γρήγορη πληθή, συμπυκνωμένα βήματα, συνεχή εξέλιξη, χωρίς να μένει σε περιπέτεια λεπτομέρειες. Ένα γνώρισμα της ιστορίας των δύο νέων, της αγάπης των δύο νέων, και χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής, πιστεύω όλοι έχουμε ζήσει μια ανάλογη ιστορία, είναι η τελειότητα της σχέσης αυτής. Γιατί ποτέ δεν εξελίσσεται, μένει ατελής και αυτό είναι που την κάνει μοναδική, η αυταρσία της. Πριν αναφερθώ στο επόμενο σημείο, θα κάνω μια παρένθεση και θα πω πως προσωπικά σαν αναγνώστρια, αυτό που μου αρέσει στον τρόπο γραφής των συγγραφέων προτιμώ να διαβάζω, είναι να με συνεπέρνει το βιβλίο, να με βάζει μέσα στην πλοκή, να ζω την ιστορία και να μπορώ να την ακολουθήσω. Το ίδιο ελπίζω να διαπιστώσω ότι έχω προσπαθήσει και να κάνω και εγώ το δικό μου βιβλίο. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό το θέλω να το δώσω και θα προσπαθήσω να σας το περιγράψω με εικόνα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν, από τη στιγμή που αρχίζουμε να συνειδητά να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας, να θυμόμαστε, παίζουμε ένα βαλιτσάκι. Μέσα εκεί μπαίνει οτιδήποτε χτίζει το χαρακτήρα μας. Στιγμές, αναμνήσεις, καλές, κακές, ενθαρρυντικές, που μας κάνουν να ντρεπόμαστε, που είμαστε περήφανοι. Μεγαλώνει αυτός ο μέγεθος και αλλάζει καθώς περνούν τα χρόνια. Και ανάλογα με τις κρίσεις που του κάνει ο καθένας, μπορεί να μείνει προσεγμένο και καθαρό, γελισμένο, απείραστο από κάποιους, ενώ κάποιοι άλλοι που το χρησιμοποιούν συχνότερα, το θίγουν. Παλιώνει λοιπόν το μπαλιτσάκι, κάνει την αρχική του γυαλάδα. Το πότε το χρησιμοποιούμε είναι θέμα της ιδιοσυγκρασίας του καθενός. Κάποιοι ανατρέπουν συχνά τις αναγνώσεις τους. Το ανοίγουν, κοιτούν μέσα, το ξεσχολίζουν, το τακτοποιούν και το ξανακλείνουν. Μετά είναι και οι άλλοι. Αυτοί που το κουβαλάνε, βέβαια θέλουν τα σκηνή, αλλά αρνούνται να το ανοίξουν. Πετάνε μέσα τα οδυνηρά για αυτούς δύο γονότα και το πληγώνουν. Το πρόβλημα αρχίζει όταν τα κλεισμένα σκεπτικά εκεί μέσα πράγματα αρχίζουν να ζωντανεύουν και αντιδρούν. Πολλές φορές λοιπόν τα ακούς να αρνούνται, τα ακούς να ξεκινούν το καπάκι, να γρατσουνίσουν με τα νύχια και τα λιγόματα και τότε το πούν. Το αν θα τους ανοίξουμε και αν θα τα αντιμετωπίσουμε είναι πολύ επιλογή του καθενός. Αυτό είναι το σημείο που θέλω να σταθούμε στο βιβλίο, οι επιλογές. Πάντα έχουμε επιλογές, είναι σημαντικό να τον γνωρίζουμε, ειδικά οι νεότεροι, οι παλιότεροι να το θυμόμαστε αν το ξεχνάμε, και ενώ γνώσεις μας κάποιες είναι δύσκολες και επώδυνες, τις παίρνουμε και συνεχίζουμε, γιατί η ζωή άλλωστε πάντα συνεχίζεται. Ένα τελευταίο σημείο, και δεν θα σας κουράσω άλλο, που θέλω να σταθώ, είναι το γεγονός ότι ασχέτως της σχετικής κατεύθυνσης, εκτός νομίζω μιας εξαίρεσης, μιας κατηγορίας, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε κάτι ανώτερο. Αν αναρωτηθούμε λοιπόν ότι στη ζωή μας βρίσκουμε ανθρώπους που τους συναντάμε σε μια χρονική στιγμή που τελικά πάλι δεν μας βοήθησαν, τι εμείς αυτούς. Αυτό είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο να το αντιληφθούμε. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν είσαι εξαιρετικά κεντρικό άτομο, μπορείς να αντιληφθείς ότι κάποιοι γύρω σου βοήθησαν, πήρες πράγματα από αυτούς και τους έφυγαν και τους παρέμειναν. Άρα, αν έχουμε τις κεραίες μας και λειτουργία και είμαστε ανοιχτοί σε μια δύσκολη στιγμή, μπορούμε να εντοπίσουμε γύρω μας πράγματα που θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε το όποιο εμπόδιο. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν θα πω κάτι άλλο, είναι στην δική σας εκτίμηση, στην εκτίμηση των αναγνώστων, να δει ότι όχι άλλο μπορεί να τον εκφράσει μέσα στο βιβλίο αυτό, πέρα από μια ευχάριστη πιθανιακή ανάγνωση. Και ως προς το φανταστικό κομμάτι, αφήνεται και αυτό στην ερμηνεία τη δική σας, να αποφασίσετε τι θα πιστέψετε και τι όχι, τι θα είναι αλήθεια. Θα κλείσουμε με την κυρία Θεοδώρα Μπέκα, η οποία όπως είπατε μας απαντήσει το βιβλίο που βρίσκεται στην εισαγωγή του βιβλίου και γράφτηκε από μια νέα εξαιρετικά ταλαντούχα και ανερχόμενη ποιήτρια, την κυρία Βίκη Κουτουλέα. Δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας. Το ποίημα αυτό γράφτηκε αφού είχε διαβάσει το βιβλίο, αποκλειστικά για αυτό και αποτυπώνει εξαιρετικά την ουσία του με τις ελάχιστες και διαλεγμένες λέξεις των ποιημάτων. Και πάλι σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε στο ξεκίνημα αυτής της ιστορίας.